Λοιπόν, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Με βλέπετε και στο εικονίδιο, στο εξώφυλλο του βίντεο, ότι είμαι λυπημένη και θυμωμένη ταυτόχρονα για ένα θέμα το οποίο μου έχει στείλει μια φίλη, ένα πολύ σύντομο mail, το οποίο όμως με έχει στενοχωρήσει πολύ και θέλω να κάνω θέμα γι' αυτό. Για τη λάθος αδελφική αγάπη. Πρωτού ξεκινήσω να διαβάζω το mail της φίλης, να σας υπενθυμίσω για όσους δεν το έχετε ακόμη μάθει, ότι τον Ιούλιο του 2022 θα είμαστε ζωντανά στην Ελλάδα, η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου και εγώ, για ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα «Πώς μπορώ να έχω υγιείς ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας». Στην περιγραφή του βίντεο, όπως και όλων των βίντεο που βγαίνουν αυτές τις μέρες, υπάρχει ο σύνδεσμος που οδηγεί στην περιγραφή των σεμιναρίων, καθώς και τρόπους να αποκτήσετε εισιτήρια. Και στα σεμινάρια θα μιλήσουμε και για αυτό το ζήτημα. Για το πόσο δύσκολες είναι οι σχέσεις ανάμεσα στις οικογένειες, ανάμεσα στο μελόν, ανάμεσα στα μέλη των οικογενειών. Πόσο δύσκολες είναι οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη των οικογενειών και σχέσεις αδερφιών είναι επίσης σχέσεις ανάμεσα σε μέλη οικογενειών. Και πώς είναι οι υγιείς σχέσεις και αν υπάρχουν υγιείς άνθρωποι και γιατί έχουμε τόσους πολλούς τοξικούς ανθρώπους γύρω μας. Η φίλη αυτή έχει δώσει τίτλο στο βίντεο «Η λάθος αδελφική αγάπη». Εγώ θα της έλεγα: αδελφή σου είναι καρατοξική. Αγαπητοί ψυχολόγοι και παρέα μας. Όταν βλέπω τα βίντεο σου, νιώθω πραγματικά μια απάντηση σε όλα αυτά που με βασανίζουν. Με την αδελφή μου έχουμε πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες. Εκείνη είναι το άσπρο και εγώ το μαύρο. Και κάπως έτσι θα μπορούσα να μας παρουσιάσω. Όντως, δύο αδέρφια μπορεί να είναι εντελώς ξεχωριστοί και διαφορετικοί χαρακτήρες, αντίθετοι χαρακτήρες μεταξύ τους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι λογικό να μην είμαστε όλοι ίδιοι. Παρ' όλα αυτά κάνουμε παρέα κανονικά και βγαίνουμε. Δεν μου γράφεις την ηλικία σου, φίλε, αλλά θα υποθέσω ότι είσαι μεταξύ 20 και 30, έτσι σε αυτή την ηλικία θα υποθέσω ότι είσαι. Συνεχώς όμως υπάρχουν διαφωνίες και τσακωμοί. Όταν είμαστε στα καλά μας και περνάμε χρόνο μαζί, λέμε τα προσωπικά μας θέματα, μιλάμε γενικά για πολλά. Εγώ σαν άνθρωπος ήμουν ατυχής στον έρωτα. Δεν ρίχνω σε κανέναν την ευθύνη παρά μόνο σε μένα και την καλή μου καρδιά. Έχω προσέξει όμως πάντα όταν τσακωνόμαστε ότι χαίρεται να μου το κοπανάει, της αρέσει να μου λέει ότι εσένα δεν σε έχει αγαπήσει κανένας ή εσύ έχεις κάνει σεξ με τρία άτομα, λέγεσαι μπιπ. Καταλάβατε ποια λέξη της λέει. Ή εσένα σε χρησιμοποιούν μόνο γι' αυτό. Πόσο βαριά σκληρά λόγια να λες την αδερφή της. Πόσο φθόνο έχει για σένα αδερφή σου, αγάπη μου. Αυτός είναι αδερφικός φθόνος, όχι απλή ζήλια, φθόνος. Πάντα όταν το ακούω αυτό, ρίχνω τα κλάματα. Όχι για αυτά που έχω κάνει, γιατί στο κάτω-κάτω δεν έκανα κάτι κακό. Αλλά γιατί και εσύ χτυπάς εκεί που πονάω. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν θα ήθελε να ζήσει με έναν και παντοτινό έρωτα. Απλώς οι καταστάσεις δεν τα φέρνουν πάντα έτσι. Με έχει πληγώσει πολύ αυτό το θέμα. Μου λέει κλαις γιατί έχεις ψυχολογικά και αυτή είναι η απάντησή της. Καταλαβαίνεις το κενό που νιώθω μέσα μου. Ναι αγάπη μου, το καταλαβαίνω. Θα κλείσω εδώ το βίντεο γιατί πρέπει να μπω στο αυτοκίνητο για μια δουλειά και θα συνεχίσω από το αυτοκίνητο να σχολιάσω όλα αυτά τα στενάχωρα που μόλις έχουμε διαβάσει. Σε λίγο θα τα πούμε από το αυτοκίνητο. Αγάπη μου. Δυστυχώς καταλαβαίνω το κενό που νιώθεις μέσα σου, γιατί όλοι οι άνθρωποι όταν δεχόμαστε ψυχολογικό πόλεμο από οποιονδήποτε και ιδιαιτέρως όταν αυτό συμβαίνει από ανθρώπους που εμπιστευόμαστε και τους ανοιγόμαστε και τους λέμε τα σώψυχά μας και μετά μας το ρίχνουν πίσω σαν μαχαίρι, να νιώθουμε ένα μεγάλο ψυχικό κενό. Η αδερφή σου, η οποία είναι φθονερή, το ξαναλέω, δεν είναι ζήλια αυτό, δεν είναι απλή ζήλια, είναι φθόνος. Φθόνος σημαίνει να ζηλεύεις τόσο πολύ κάτι που έχει ο άλλος ή κάτι που είναι ο άλλος που να θες να τον καταστρέψεις. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να σε καταστρέψει ψυχολογικά, να σε ρίξει στα πατώματα, να σε κάνει να πιστέψεις ότι είσαι μπιπ επειδή είχες μέχρι τώρα τρεις σχέσεις στη ζωή σου ή επειδή έκανες σεξ με τρεις άντρες στη ζωή σου. 18 χρονών να είσαι, 20 χρονών να είσαι, 15 χρονών να είσαι, 30 χρονών να είσαι, 40 χρονών να είσαι, 50 χρονών να είσαι, δεν σε κάνει αυτό μπιπ. Αυτήν όμως, μεταφορικά την κάνει μπιπ, γιατί κυριολεκτικά μπιπ είναι οι γυναίκες οι οποίες κάνουν αυτή την εργασία και οι οποίοι επειδή είναι εργασία τις σεβόμαστε
και σεβόμαστε τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να φτάσει ένα πρόσωπο να γίνει σεξεργάτης, σεξεργάτρια. Γενικά είναι απαράδεκτο, αχαρακτήριστο να χρησιμοποιούμε τον όρο μπιπ. Καταλαβαίνετε για ποιον όρο μιλάω. Αχαρακτήριστο για οποιονδήποτε, ακόμη και για κάποιον που κάνει αυτή την εργασία επιβεβαιωμένη. Πρέπει ο καθένας να κοιτάει τον εαυτό του, να κοιτάει τη δική του ερωτική σεξουαλική ζωή, εάν έχει, και το τονίζω το εάν έχει, γιατί συνήθως οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις ερωτικές και σεξουαλικές ζωές των άλλων είναι επειδή δεν έχουν ήδη ή αυτοί που έχουν δεν τους γεμίζει και ζηλεύουν, γιατί φαντασιώνονται ότι μια κοπέλα, για παράδειγμα, όπως εσένα, που λες ότι είχες μέχρι τώρα 3 ερωτικές εμπειρίες, εσύ το βιώνεις αυτό σαν κάτι που σε στενοχωρεί, κάτι που σε χαλάει, κάτι που σε κάνει να νιώθεις άσχημα, γιατί όχι επειδή έκανες σεξ να νιώθεις άσχημα, να νιώθεις άσχημα ότι οι προσπάθειες σου που έκανες για τη δημιουργία μιας υγιούς ερωτικής σχέσης, μιας σχέσης που να σου δώσει μια σταθερότητα, μια συναισθηματική ασφάλεια, δεν πέτυχαν ακόμη. Και να στενοχωριέσαι που δεν πέτυχαν ακόμη, γιατί λες σε κάποια φάση ποιος δεν θα ήθελε να έχει μία και μοναδική παντοτινή αγάπη. Εγώ θα παραφράσω το ερώτημά σου όλοι και θα ρωτήσω ποιος δεν θα ήθελε να έχει αληθινή ερωτική αγάπη στη ζωή του και να καλύπτονται τα συναισθηματικά του κενά, να καλύπτονται οι συναισθηματικές του ανάγκες και να ικανοποιούνται οι συναισθηματικές του επιθυμίες και να έχει τη συντροφικότητα στη ζωή του και την αγάπη που τόσο πολύ χρειαζόμαστε και όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να νιώσουμε ολοκλήρωση ψυχική και πνευματική και συναισθηματική μόνο όταν καταφέρουμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και ακόμη όταν φτάσουμε στο σημείο, όταν έρθει η ζωή μας σε εκείνο το σημείο, γιατί πολύ καλά το γράφεις ότι δεν εξαρτάται μόνο εμάς, από εμάς, όταν θα φτάσει η ζωή μας σε εκείνο το σημείο, που όταν θα συναντήσουμε έναν κατάλληλο σύντροφο, θα έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να τον δούμε, να τη δούμε, τον άνθρωπο που θα συναντήσουμε και να έχουμε τις δυνάμεις και την ωριμότητα για να χτίσουμε σιγά σιγά σεβαστικά μια αγαπητική σχέση η οποία να οδηγήσει στο να έχουμε την αγάπη και τη συντροφικότητα που θέλουμε. Όλοι μας θα θέλαμε, όλοι μας θέλουμε και όλοι μας καλά κάνουμε να θέλουμε να έχουμε υγιείς σχέσεις στη ζωή μας, υγιείς ανθρώπινες σχέσεις, σε όποια ηλικία και να είμαστε, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει από την προηγούμενη μας σχέση, όσες μέρες και αν έχουν περάσει, όλοι δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να επιθυμεί ο άνθρωπος να έχει ερωτική αγάπη στη ζωή του. Δεν είναι καθόλου ιδέα να επιθυμεί ο άνθρωπος να έχει αυτή την πλήρωση της συντροφικότητας. Καθόλου κακή ιδέα. Δεν είναι κακή ιδέα. Και νομίζω πως όλοι αυτό θέλουμε, κατά βάθος. Κάποιες φορές όμως είμαστε απογοητευμένοι, κάποιες φορές είμαστε μηδενιστές, είμαστε κυνικοί, όπως ίσως είναι η αδερφή σου, θα έλεγα, και θεωρούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν την αγάπη, που δεν ψάχνουν την αγάπη και ότι αν ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε μας έχει εμπιστευτεί, Λάγκη μου, σε αγαπώ πάρα πολύ και θέλω την αγάπη σου, αλλά θα με εξυπηρετούσε πολύ να ήσουν προς τα πίσω. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, άνθρωποι που μας έχουν εμπιστευτεί και μας έχουν εκμυστηρευτεί τη ζωή τους, να θεωρούμε ότι, ξέρεις, αυτή ήθελε να περνάει καλά και ήθελε απλώς να κάνει σεξ και είναι μπιπ και γι' αυτό έκανε 3 προσπάθειες μέχρι τώρα για σχέσεις τις οποίες έκανε και σεξ και οι άντρες τη θέλουν μόνο για το σεξ και δεν είναι σημαντική και δεν είναι σπουδαία. Δηλαδή, πραγματικά, μιλάω μπερδεμένα και βγαίνουν και χωρίς νόημα αυτά που λέω, όχι μόνο γιατί ο σκύλος αντί να πάει στο πίσω κάθισμα ήρθε μπροστά, όχι μόνο για αυτόν τον λόγο, αλλά κυρίως επειδή έχω θυμώσει πάρα πολύ με την κακία της αδερφής σου και την τοξικότητα της αδερφής σου, πραγματικά. Θύμωσα. Να καθίσετε όλοι φρόνημα και οι αδερφές που ζηλεύετε τις αδερφές σας και λέτε κακίες και οι σκύλοι που αντί να μείνετε στη θέση σας, καταφέρατε με κάποιον τρόπο να βγάλετε τη ζώνη ασφαλείας και να έρθετε προς τα μπρος. Όλο ο καθένας στη θέση του. Πραγματικά. Ο καθένας στη θέση του και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και την ευθύνη του. Και ο καθένας να αντιληφθεί ότι δεν δικαιούται να κρίνει και να κατακρίνει τους άλλους. Την ώρα που τα έλεγα όλα αυτά τα μπερδεμένα, σκέφτηκα ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι διαβρωμένοι ψυχικά, είναι ηθικά διαβρωμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έναν ναρκισισμό κακοήθη, άνθρωποι οι οποίοι είναι
σε κάποια φάση στη ζωή τους ή έχουν επιλέξει ηθικά να βρίσκονται, να έχουν ακολουθήσει αυτό το δρόμο της κακίας, που ικανοποιούνται με το να χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους για το σεξ και να τους παρατάνε. Δεν σημαίνει, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, ναι, δεν σημαίνει όμως ότι τα θύματα τους είναι μπιπ. Είτε άνδρες είναι είτε γυναίκες. Εντάξει, δεν μας χαρακτηρίζει εμάς, δεν μας χαρακτηρίζουν εμάς οι πράξεις των άλλων. Για να είσαι σε αυτό το κανάλι, σημαίνει ότι σε αυτή τη μεγάλη παρέα προσπαθούμε να καταλάβουμε καλύτερα γιατί δυσκολευόμαστε με τις σχέσεις μας, να καταλάβουμε καλύτερα πώς μπορούμε να εξυγειάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους, να καταλάβουμε καλύτερα πώς να υπερβούμε τα ζητήματα συνεξάρτησης και να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο που έχει κάθε υγιής προσωπικότητα που είπε προηγουμένως, αυτό το στόχο της ολοκλήρωσης της αγαπητικής. Και σε προσωπικό επίπεδο και σε ερωτικό επίπεδο και σε πνευματικό επίπεδο και σε ψυχικό επίπεδο. Εντάξει. Λοιπόν, η αδερφή σου είναι κακιά, με κακία κάνει αυτά που κάνει. Σου λέει ότι κλαις επειδή έχεις ψυχολογικά προβλήματα. Το να προκαλούμε σε κάποιον ψυχολογικά προβλήματα και μετά να τον κατηγορούμε ότι κλαίει επειδή του προκαλέσαμε εμείς ψυχολογικά προβλήματα με το bullying που του κάνουμε, δεν είναι προς τιμή μας να πεις στην αδερφή σου. Δεν είναι ντροπή να έχει κάποιο ψυχολογικά προβλήματα. Ντροπή είναι να προκαλεί ψυχικά τραύματα στον άλλον, τα οποία μπορεί να καταλήξουν σε ψυχολογικά προβλήματα. Ξέρω, έχω θυμώσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχω θυμώσει. Πάρα πολύ έχω θυμώσει. Πάρα πολύ με την αδερφή σου. Και θέλω να σου δώσω εσένα κάποιες συμβουλές. Εφόσον η αδερφή σου σου το έχει αποδείξει μέσα από όλα αυτά που μας περιγράφεις ότι είναι τοξική προς εσένα και σε φθονή και ότι τσακώνεται συχνά μαζί σου και πάνω στους καυγάδες σου χτυπάει αυτές τις βαριές κουβέντες, μην την εμπιστευτείς ξανά την αδερφή σου να της πεις τα μυστικά σου και να της πεις την προσωπική σου ζωή. Μην της δίνεις λαβές. Μην της λες τα ευάλωτα σου σημεία ώστε να τα εκμεταλλευτεί όταν θα τσακωθείτε. Δεν ξέρω, μακάρι να έχω λάθος, μακάρι να είσαστε πολύ μικρές, να είσαστε έφηβες, να είσαστε ακόμα σε μια ηλικία που εξελίσσεται η προσωπικότητα σας και μακάρι η αδερφή σου να καταφέρει να εξελιχθεί σε πιο υγιή προσωπικότητα και να μην λειτουργεί έτσι ναρκισσιστικά, εγωκεντρικά και ζηλόφθονα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αδερφή σου δείχνει ότι λειτουργεί σαν ένα ανάρκησο. Αυτό μας λέει, σαν ένα ανάρκησο λειτουργεί η αδερφή σου, σαν ένα ανάρκησο ο οποίος εκμεταλλεύεται τα δύναμα σημεία των άλλων. Σε καλοπιάνει δηλαδή, σε καλοκρατάει να τις λες για τους ερωτές σου, για τις σχέσεις σου, για τις προσπάθειες σου να βρεις την αγάπη και όταν θα βρει μια αφορμή να τσακωθεί μαζί σου, όταν θα τσακωθείτε, όταν θα βγάλει τα νεύρα της πάνω σου, θα σου χτυπήσει και αυτά τα μυστικά που ξέρει για σένα. Καλύτερα αυτά τα μυστικά να τα εμπιστευτείς σε ανθρώπους ή σε έναν άνθρωπο που πραγματικά σε αγαπάει, σε χτιμάει και σε σέβεται και θα σου δώσει μια συμβουλή να σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα, να σε βοηθήσει να ανεβεί η αυτοεκτίμηση σου για να μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα στο μέλλον τις γνωριμίες σου προς όφελος σου, πνευματικό και ψυχικό και συναισθηματικό, παρά να τα εμπιστεύεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα τα χρησιμοποιήσει σαν όπλα εναντίον σου. Ένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει είναι ένας ψυχολόγος. Ψάξε στο κανάλι μας και στην ιστοσελίδα μου thekla.petridou.com στην αρχική σελίδα υπάρχει ένα βίντεο αναρτημένο που στην περιγραφή του έχει τις πληροφορίες που έχουμε μαζέψει για δωρεάν ή πολύ φτηνές παροχές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας στην Κύπρο και Ελλάδα εάν δυσκολεύεσαι να πας σε ένα ψυχολόγο από οικονομική σκοπιάς γιατί ξέρουμε είναι η οικονομική κρίση και είναι δύσκολα τα πράγματα. Χρειάζεσαι να συναντήσεις ένα ψυχολόγο, όχι γιατί είσαι τρελή και μπιπ και έχεις ψυχολογικά προβλήματα, αλλά για να ενδυναμωθείς, να συζητήσεις με κάποιον άνθρωπο που έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι συμβαίνει και με τη σχέση σου με την αδερφή σου, που το οποίο είναι από τα ζητήματα σου, τα σοβαρά που έχεις στη ζωή σου αυτή τη στιγμή, είναι ότι σε κακοποιεί ψυχικά και συναισθηματικά η αδερφή σου, και να σου δώσει τα εργαλεία για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτό το κακό όλο που σου προκαλεί η αδερφή σου και για αυτό τον λόγο και για να συναντήσεις κάποιον άνθρωπο που να μπορέσει να σε βοηθήσει να διαχειριστείς τα ζητήματα αλλά και για να συζητήσεις τα θέματα των ερωτικών σου σχέσεων όχι ότι είσαι μπιπ και ότι έχεις πρόβλημα και σε χρησιμοποιούν οι άντρες για το σεξ αλλά γιατί είναι πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη η αρένα των ερωτικών σχέσεων στην εποχή μας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα ή έχουν ξεκαθαρίσει αρκετά τα πράγματα γιατί πιστεύω ότι πάντοτε ήταν δύσκολο αυτός ο τομέας και ναι χρειαζόμαστε προσπάθεια και χρειαζόμαστε ενδοσκόπηση και χρειαζόμαστε ψυχοεκπαίδευση
για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τις προκλήσεις των ερωτικών σχέσεων. Στο σεμινάριο πώς μπορούμε να έχουμε υγιείς ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας που θα κάνουμε τον Ιούλιο που μας έρχεται, το 2022, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στο Ηράκλειο μαζί με τη Δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου, το οποίο θα είναι και διαδικτυακό αυτό του Ηρακλείου, που στην περιγραφή του βίντεο υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό, θα συζητήσουμε και γι' αυτό. Γιατί δεν μπορώ να βρω έναν καλό σύντροφο. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τα ευρήματα της επιστήμης της ψυχολογίας, τις σύγχρονες έρευνες και μέσα από τη κλινική πείρα τόσο της Δόκτωρας Αριστονικής Θεοδοσίου όσο και τη δική μου, να σας ενδυναμώσουμε για να μπορέσετε να διαχειρίζεστε καλύτερα, να ενδυναμωθούμε όλοι μάλλον, για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα αυτά τα ζητήματα. Πραγματικά δεν έχει σημασία που είναι αδερφή σου, δεν έχει σημασία που είναι αίμα σου, λειτουργεί τοξικά προς εσένα και σε παρακαλώ πολύ, προστάτευσε τον εαυτό σου από την τοξικότητα της αυτή τη στιγμή. Σε παρακαλώ. Εάν ένας άνθρωπος, ή ακόμη και αν είναι αδερφή μας, ή καλύτερη μας φίλη, μια συνάδελφός μας, αν ένα πρόσωπο που έχουμε στη ζωή μας, μας αποδεικνύει στην πράξη ότι κερδίζει την εμπιστοσύνη μας για να μάθει τα μυστικά μας, ώστε να μας χτυπήσει αυτά τα μυστικά μετά, να τα χρησιμοποιήσει ως όπλα για να μας μειώσει και να μας κάνει να νιώθουμε άσχημα και να μας κοροϊδεύει και να μας λέει μπιπ κλπ. Κλπ. Αυτό το απρόσωπο με τίποτα δεν πρέπει να το εμπιστευτούμε ποτέ ξανά με τα μυστικά μας και να μην σου πω κιόλας ότι πρέπει να το αποφεύγουμε για να μην μας χαλάει την ψυχική μας διάθεση και να μην μας χαλάει την ψυχική μας υγεία και ευεξία. Προσπαθούμε πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ σκληρά όλοι μας να διατηρήσουμε, να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ψυχική υγεία και ευεξία. Δεν είναι ανάγκη να αφήνουμε τον καθένα που ό,τι του φανεί του λολοστεφανεί και ό,τι του καπνίσει και ό,τι ζηλέψει και ό,τι φθονίσει να έρχεται να μας μειώνει και να βγάζει τα δικά του αποθυμένα πάνω μας. Όχι. Όχι, όχι. Αυτοπροστατευόμαστε. Την αγάπη μου έχετε όλοι. Και αν ακούει αυτό το βίντεο η αδερφή σου ή αν το ακούει κάποιος άνθρωπος που λειτουργεί με την αδερφή σου, παρακαλώ πολύ να προβληματιστεί για το τι μπορεί, πόση ζημιά μπορεί να προκαλεί σε έναν άλλον άνθρωπο και να ψάξει να βρει βοήθεια για να αντιμετωπίσει τα σκοτάδια της ψυχής και του μυαλού του, προκειμένου να μην κάνει κακό στους άλλους. Την αγάπη μου σε όλους. Και ο Λάγκης σας χαιρετάει, ο οποίος σταμάτησε το αυτοκίνητο σε κάποια φάση, τον ξανάδεσα, ξαναξεδέθηκε. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα.